Κυρίες και κύριοι, φίλοι μας, καλησπέρα σας. Ο κόσμος που πήγαινε στο θέατρο Απόλλω της Ρώμης εκείνο το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου 1853 δεν ήξερε καν αν θα μπορέσει να φτάσει στο θέατρο. Δεν ήξερε ακόμη αν θα μπορούσε να γυρίσει σπίτι του, γιατί ο Τίβερης απειλούσε την αιώνια πόλη με μία από εκείνες τις περιοδικές πλημμύρες του και είχε διαλέξει ιδιαίτερα να δημιουργήσει πρόβλημα στην γέφυρα Σαν Άντζελο. Φαίνεται ότι οι πρεμιέρες των έργων του Βέρντι πάντα είχαν κάποιο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, στην πρεμιέρα της όπερας «Η μάχη του Λενιάνο» στο θέατρο Αργεντίνα, ένας αξιωματικός παρασύρθηκε τόσο πολύ που πέταξε το χιτόνιό του και πήδηξε από τον εξώστη στην πλατεία, χωρίς ευτυχώς να χτυπήσει ούτε αυτός, ούτε να χτυπήσει και κανέναν άλλον. Στην πρεμιέρα του «Ριγκολέτο» και του «Χορού Μεταφιασμένων», ο συνθέτης είχε μεγάλα, σοβαρά προβλήματα λογοκρισίας με την αυστριακή αστυνομία. Η πρεμιέρα της «Τραβιάτα» ήταν ένα περίγραπτο φιάσκο. Να όμως που για την πρεμιέρα αυτής της νέας όπερας του Βέρντι, του Τροβατόρε, γιατί για αυτήν πρόκειται, ο κόσμος πήγαινε και δεν τον σταματούσε ούτε ο καιρός, ούτε ακόμα και η πρόσφατη αύξηση της τιμής του εισιτηρίου που είχε γίνει. Το αποτέλεσμα, ένα γεμάτο θέατρο που αποθέωσε το συνθέτη. Και έγραψε ο απεσταλμένος της εφημερίδας Γκαζέτα Μουσικάλε του Μιλάνου, έγραψε στην εφημερίδα του: «Η μουσική μας ανέβασε στα ουράνια. Το κοινό άκουγε με θρησκευτική σιωπή κάθε νούμερο και όποτε μπορούσε ξεσπούσε σε χειροκροτήματα. Το τέλος της τρίτης πράξης και ολόκληρη τέταρτη πράξη προκάλεσαν τέτοιο ενθουσιασμό που έπρεπε να επαναληφθούν». Αυτή λοιπόν ήταν η πρεμιέρα του Τροβατόρε ή του Τροβαδούρου, που ήταν το δεύτερο από τα τρία μεγάλα έργα της μεσαίας περίοδου του Βέρντι. Τα άλλα ήταν το Ριγκολέτο και η Τραβιάτα. Υπήρξαν όμως και κριτικοί που παραπονέθηκαν για τη βία που υπήρχε διάχυτη στο έργο, για τους γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί θάνατοι, πολλή μελαγχολία. Το έργο ήταν βαρύ, καταθλιπτικό. Και η βία που υπάρχει, η μελαγχολία που υπάρχει, καθρεφτίζει νομίζω τις δυσκολίες προσωπικές και επαγγελματικές που περνούσε την εποχή εκείνη ο Βέρντι. Άλλωστε, σε ένα γράμμα του στην κόμισσα Μαφέη λέει ότι παραπονούνται ότι στο έργο υπάρχουν πολλοί θάνατοι, υπάρχει πολλή μελαγχολία. Μα μήπως ο θάνατος δεν είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή? Υπάρχει τίποτα άλλο? Τι λοιπόν και αν η υπόθεση είναι εξωφρενική ή αστεία, όπως τη χαρακτηρίζουμε μερικοί, τι και αν έχει αποτελέσει αντικείμενο σάτυρας? Ο Τροβατόρε λειτουργεί μέσα από την θαυμάσια μουσική που έχει γράψει ο Βέρντι, μέσα από την αμεσότητα και τη ζωντάνια των ηρώων του, μέσα από τον πλούτο των μελωδιών του, την φορτισμένη μελαγχολία της μουσικής που έγραψε για τη Λεωνόρα, την ομορφιά που δίνουν τα σκούρα ηχοχρώματα της ορχήστρας του. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτήν την όπερα? Το Στρίντε Λαβάμπα της Αζουτσένα, το Άινο Στριμόντι που υπαστηριζόμενος ο Μπέρναρντ Σο θα έκανε ακόμα και ένα κόκκινι να νοσταλγεί στα βουνά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του? Τα θαυμάσια χοροδιακά ή αυτό το την άρια του Μανρίκο, Di Quella Pira, όπου στην πρεμιέρα ο τενόρος παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό έδωσε ένα ψηλό ντο? Από τότε δεν υπάρχει τενόρος που έστω να σκεφτεί να μην τραγουδεί στον ντο που δεν είναι γραμμένο από το συνθέτη. Είπαν ακόμη ότι κριτικοί ότι με το έργο αυτό ο Βέρντι σκότωσε τον Μπελκάντο. Ο Charles Osborne αντίθετα πιστεύει ότι ο Τροβατόρε είναι η αποθέωση του Μπελκάντο με τις απαιτήσεις που κάνει για ευληγησία, έκταση και ομορφιά φωνής. Αισθάνεται κανείς, λέει ο Charles Osborne, ότι ο Βέρντι αποφάσισε να κάνει κάτι που χρόνια τώρα τελειοποιούσε και ήθελε να το κάνει τόσο καλά ώστε να μην ξαναγυρίσει ποτέ πια σε αυτό. Τυπικά ο Τροβατόρε, ο Τροβαδούρος, είναι ένα βήμα πίσω σε σχέση με τον Ριγκολέτο. Αλλά ο Βέρντι μπορούσε ταυτόχρονα να κινείται σε πολλές κατευθύνσεις. Και το απόδειξε αυτό με το επόμενο έργο του, την Τραβιάτα, που πήρε πάλι ένα τελείως καινούριο δρόμο. Γράφει ο Φράνσις Τόι στο βιβλίο του για τον Βέρντι: «Πολλά από τα εφέ μας φαίνονται κοινότυπα γιατί τα έχουν αντιγράψει τόσοι πολλοί από τους συνθέτες». Μετά από μια διαδοχή συμβατικών ή και ασήμαντων σελίδων μουσικής, ξεπηδάει κάτι άγριο, απόλυτα αληθινό που σε χτυπάει κατά κούτελα. Έχουν κατηγορήσει το Τροβατόρε σαν κάτι φτηνό ή και χυδαίο. Αυτή όμως είναι η χυδαιότητα της μεγαλοφυΐας. Ένα παραπροϊόν της ζωτικότητας και του πάθους, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ μεγάλη τέχνη.